Τον έχουμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα αποκλειστικά στο Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι χάρη σας, λέγε. Λοιπόν, δεν το έβαλα τυχαία τον γκολ. Και στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλούσα με συνάδελφο από το Βόλο. Μου περιέγραφε τον Πάολο Φερνάντες, ο οποίος διαφέρει έντονα τον ΠΑΟΚ τις τελευταίες ώρες. Παίζει το όνομά του πάρα πολύ έντονα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και την πιθανότητα, υπάρχει πιθανότητα τέλος πάντων ο ΠΑΟΚ να το αποκτήσει, ενδιαφέρεται, προτάθηκε κτλ. Κτλ. Μου έδωσε όλες τις λεπτομέρειες και τώρα έχουμε τον άνθρωπο που περιέγραψε τον γκολ του το Σάββατο στο Παθεσσαλικό να απολογηθεί και να μας δώσει όλα όσα θέλουμε για το συγκεκριμένο παίκτη. Η μαγεία του πάντως το Σάββατο ήταν το τακουνάκι στο 3-1 του Βόλου. Ναι. Αυτό ήταν το καταπληκτικό γκολ του Βόλου. Το έβαλε ο Ντέλετιτς. Ναι. Ο Πάολο Φερνάντες έδωσε την ασίστ με τακουνάκι. Αφού είχε κλέψει πρώτα την μπάλα στη μεσαία γραμμή, είχε παίξει με τον Τζοκάνη. Αυτός είχε παίξει στα άκρα με τον Τελέτιτς, μετά έκανε μια καταπληκτική κούρσα, ένα σπριντ μισογήπεδο ο Φερνάντες για να δώσει στήριγμα στο Τελέτιτς. Ο Τελέτιτς του πέρασε την μπάλα και έκανε μια διαγώνια κίνηση προς τη μεγάλη περιοχή και ο Φερνάντες με τη μία με τα κουνάκι, φρενάροντας μετά από σπριντ 30-40 μέτρων, του την έδωσε παρτοβάλτο. Τρομερό γκολ. Πιθανότατα το καλύτερο γκολ της πρώτης αγωνιστικής, γιατί ήταν και πολύ ωραίο σε εκτέλεση και τρομερό σε δημιουργία. Πάολο Φερνάντες. Κατά την άποψή μου ήταν μία από τις 3-4 ατραξιών του περσινού πρωταθλήματος. Το λέω υπό την έννοια ότι ήταν από τους παίκτες που έπαιξαν σε μικρότερων κυβικών ομάδες, αυτός ο Άοσμαν, ο Φανθέρτ που βγήκε από το σκόρερ πρωταθλήματος. Και οι οποίοι μας έβγαλαν τα μάτια και με την ποιότητα και με το ταλέντο τους. Νομίζω ότι είναι πολύ φυσιολογικό να ενδιαφερθεί κάποια από τις μεγάλες ελληνικές ομάδες και για αυτόν και για τον Φανθέρτ. Να σου πω την αλήθεια, εκεί άργησε. Το όνομα του Φερνάντες κάποια στιγμή και για Παναθηναϊκό και για ΑΕΚ. Σωστά, είχε γραφτεί, θυμάμαι σίγουρα, για τον Παναθηναϊκό. Αυτό το παιδί είχε τις προδιαγραφές. Καταρχάς είναι μικρό παιδί, έτσι. Είναι ακόμα 24. Βαριά, πρέπει να είναι 24. Από πολύ μικρό φάνηκε ότι τις είχε τις προδιαγραφές, από όταν ήταν 16-17 χρονών αλληλικό παιδί. Στον δρόμο κάπου υπήρξε μια σειρά από αρχίες και το χάσε για να κάνει μεγάλη καριέρα. Αλλά εδώ στην Ελλάδα φαίνεται ότι βρήκε τουλάχιστον στον Βόλο την ιθάκη του. Στην επαφή με την μπάλα στα πόδια είναι καλύτερος και από τον Άσμαν. Τρομερός τεχνίτης, ασύλληπτη τεχνική κατάρτιση. Ο Πάκου φαντάζομαι τον θέλει για δεκάρι. Προφανώς, τουλάχιστον, ναι. Ναι, αυτό μπορούμε να φανταστούμε. Αυτό το παιδί και την περασμένη Παρασκευή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος δεν έπαιξε 10. Έπαιξε στα πλάγια. Και φαίνεται ότι ερχόμενος από τα πλάγια και κλείνοντας προς τα μέσα βολεύεται καλύτερα. Έχει αγωνιστεί και στο Βόλο βεβαίως στην περσινή σεζόν σε αρκετά παιχνίδια ως 10. Έχει την δυνατότητα να παίξει με την ίδια άνεση και δεξιά και αριστερά. Θα έλεγα ότι μάλλον βολεύεται λίγο καλύτερα από τα δεξιά, που αυτό είναι ένα μικρό προβληματάκι για τον ΠΑΟΚ, υπό την έννοια ότι... Τα δεξιά και έχει... να κλείνει μέσα, νοείς. Ναι, ναι, δεξιά έχει και τον Ζίβκοβιτς και τον Νάρεϊ που είναι η καλύτερη του θέση. Αλλά ξαναλέω, είναι σχεδόν η ίδια άνεση με την οποία παίζει και στο 10 και αριστερά. Και επειδή ακούσαμε τον Λουτσέσκου μετά το μάτς με τον Πανατολικό να λέει θέλουμε ένα 10 ή ένα εξτρέμ, αυτός εδώ είναι και 10 και εξτρέμ. Εκτελεί, έχει πολύ καλά στημένα, βλέπει γήπεδο, έχει ταχύτητα, έχει μια μικρή αδυναμία όπως οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές αυτών των χαρακτηριστικών στο μαρκάρισμα. Αλλά είναι άλλο Βόλος, άλλο ΠΑΟΚ. Στο Βόλο αισθάνεται και είναι η πριμαντόνα αυτής της ομάδας, όπως και να το κάνουμε. Ναι.
Στον ΠΑΟΚ προφανώς θα αισθάνεται ένας από τους πολλούς, διότι το μέγεθος είναι διαφορετικό. Και ο Λουτσέσκου έχει τον τρόπο να τον στρώσει λιγάκι σε αυτό, στην ανασταλτική λειτουργία. Αυτό έλεγα πριν, λέω, μην τον δούμε, μην του αρέσει το Λουτσέσκου, του Λουτσέσκου και τον δούμε να παίζει αριστερό μπακ. Το φοβάμαι. Ναι. Τι να συζητάμε τώρα, μπορεί να δώσει πάρα πολλές λύσεις σε μια ομάδα. Είναι γρήγορος, προφανέστοντα. Βλέπει το γήπεδο. Του αρέσει να δημιουργεί, δεν είναι καθόλου αυτό που λέγαμε παλιότερα ατομιστής, δεν κάνει κατάχρηση. Ενώ έχει το στυλάκι του ατομιστή, έχει την κοψιά του ατομιστή. Σωστά. Ναι. Και έχει και την ποιότητα για να είναι ατομιστής. Έτσι. Δεν είναι τέτοιο πράγμα, δεν θα τον δεις, σπάνια πολύ θα τον δεις να κάνει κατάχρηση τρίπλας ή κατάχρηση τελικής προσπάθειας. Του αρέσει ορισμένες φορές το να στάρει, το να πλασάρει από μακριά, αλλά το κάνει 9 στις 10 περιπτώσεις υπό προϋποθέσεις, όπως το έκανε για παράδειγμα την Παρασκευή με τον Αστέρα Τρίπολης με ένα πλασέ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα πάρει πολύ καστημένα στον ΠΑΟΚ και φάουλ και κόρνερ, είτε για σέντρα είτε για απευθείας εκτέλεση αν μιλάμε για φάουλ. Τι να λέμε τώρα, πολύ ποιοτικός προσφεριστής. Ο Βόλος είχε προτάσεις για αυτόν, σίγουρα από μια ομάδα στο Ισραήλ, και σίγουρα είχαν την πίστη την πόρτα του Βόλου και από την Κύπρο, αλλά δεν τα άκουσε τα περί 500.000 που του έδιναν Ισραήλ Νεοπαίος. Ναι, τον Παναθηναϊκό μου είπε ο συνάδελφος ο Βασίλης Κρίσιλας πριν από λίγο από τον Βόλο ότι τον Παναθηναϊκό ο Βόλος ζήτησε 1.000.000. Όταν έφτασαν σε αυτή τη συζήτηση. Δεν το ξέρω αν φτάνουν εκεί οι απαιτήσεις. Νομίζω είναι λίγο χαμηλότερες. Αλλά δεν φτάνουν τα 500.000. Τώρα, αν θα είναι 1.000.000 ή αν θα είναι, ξέρω εγώ, 700-800.000 με κάποιο ποσοστό μεταπόλησης, είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Ο ίδιος δεν έχει μεγάλο συμβόλαιο. Συνεπώς, με ένα νορμάλ συμβόλαιο θα υπέγραφε σε μια ελληνική ομάδα, νορμάλ για τα ελληνικά δεδομένα, δηλαδή ξέρω εγώ 250-300.000 ευρώ το χρόνο, σίγουρα θα ήταν σούπερ ικανοποιητικό ποσό για αυτόν. Έχει φιλοδοξίες. Και το συμβόλαιο τελειώνει το καλοκαίρι. Δηλαδή το Γενάρη, συμφωνεί με ποιον θέλει και δεν δίνει και η ομάδα λεφτά, ας πούμε. Σωστά. Είχε υπογράψει όταν ήρθε πέρυσι το καλοκαίρι διαιτές και αυτός και ο Φανφέρτ. Και γι' αυτό έγιναν και προσπάθειες από το Βόλο να απολυθούν μεν, επειδή έκαναν φοβερή σεζόν, αλλά στις τιμές που ήθελε ο Βόλος. Για παράδειγμα και για το Φανφέρτ έφτασε κοντά στο να πάρει μεταγραφή στη ΣΠΑΛ στην Ιταλία, αλλά και εκεί οι απαιτήσεις του Βόλου ήταν πάνω από 500.000, πάλι ένα αντίστοιχο ποσό, κάτι μεταξύ 500 και 1 εκατομμυρίου, που η ΣΠΑΛ δεν έφτασε ποτέ να το δώσει. Έμεινε κάτι στις 400-450.000 με ένα ποσοστό μεταπόλησης που στην περίπτωση του Φανφέρτ δεν ενδιέφερε και πολύ το Βόλο, γιατί ο Φανφέρτ είναι στα 32. Στην περίπτωση του Φερνάντες ενδεχομένως και να τον ενδιαφέρει, γιατί είναι ένα παιδί που είναι πολύ μικρότερης ηλικίας και σίγουρα έχει μεταπολιτική αξία. Νομίζω λίγο πολύ τον ξέρουμε όλοι. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του ελληνικού πρωταθλήματος. Η μόνη αμφιβολία, λιγότερο βάζω την αμφιβολία του μαρκαρίσματος, γιατί νομίζω ότι, ξαναλέω, είναι άλλα τα κυβικά του ΠΑΟΚ και άλλος ο Λουτσέσκου, σε αυτό θεωρητικά μπορεί και να πειθαρχήσει και να τον στρώσει. Η μόνη αμφιβολία που μπορείς να έχεις είναι για την θέση. Ξαναλέω, αλλά αυτό πρέπει να το ψάξουμε και περισσότερο. Τώρα εγώ το λέω με το μάτι και με τη μνήμη. Νομίζω ότι τα καλύτερα του μάτι θα έχει κάνει ως δεξί εξτρέμ. Αλλά σίγουρα έχει παίξει αρκετά στο Βόλο και από τα αριστερά και σίγουρα έχει παίξει πάρα πολλά και ως 10. Και αυτός με αριστερό το λέω σαν πολύ από δεξί εξτρέμ, υπό την έννοια ότι και ο Πάκο έχει δύο πάρα πολύ καλούς παίκτες, έτσι. Και υπό την έννοια ότι δεν θα τον χρησιμοποιήσει εκεί, δεν τον παίρνει για να τον χρησιμοποιήσει εκεί, τον παίρνει για να τον χρησιμοποιήσει είτε ως 10 είτε ως αριστερό εξτρέμ. Ναι, για εκεί. Αναφέραμε πριν και με τον Βασίλη μιλώντας για την περίπτωση του Τάκη Γιαννόπουλου, που είναι μια περίπτωση που την ακούω πάρα πολύ
ως μάνατζερ, ως τεχνικός διευθυντής, ως μάτι στη Λατινική Αμερική γενικότερα, που φέρνει όλα, βλέπει όλα αυτά τα χρόνια παίκτες. Ναι, χρόνια στο πλευρό του Αχιλιαμπέλου, από την εποχή του Πανιωνίου, αν δεν κάνω λάθος. Του Ολυμπιακού Βόλου σίγουρα. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία. Την ομάδα πριν το Βόλο δηλαδή, που είχε φτάσει να παίξει η Ευρώπη, όπου είχε πάρει και τους ποιοτικούς Αργεντίνους, και όχι μόνο, Μπρέσκα ας πούμε για παράδειγμα θυμίζω, που θα τον θυμούνται όλοι. Ναι, είναι ένας άνθρωπος που έχει βοηθήσει πολύ με το μάτι του, όπως λες, όλα αυτά τα χρόνια τις ομάδες οι οποίες ήταν στην ιδιοκτησία του Αχιλιαμπέου. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, χθες βγήκαν και οι τρεις ομάδες, παρακολουθούσα το βράδυ στην Κοσμοτέ. Τώρα αυτός εδώ που βάζει το αυτογκόλ, βασικά μου έχει μείνει το μούτρο του προπονητή του Ερυθρού Αστέρα, έτσι, όταν δέχεται η ομάδα το αυτογκόλ στις καθυστερήσεις, που την καρφώνει την μπάλα ο παίκτης, ας πούμε, τόσο ωραία, και δεν μπορεί να αντιδράσει και ο τερματοφύλακας του Ερυθρού Αστέρα. Και τελικά η Μακάμπη, έτσι, που απέκλεισε από τη συνέχεια του Champions League τον Ολυμπιακό, θα είναι στους ομίλους, έτσι δεν είναι? Καλά τα λέω? Σωστά. Καλά τα λες. Η Μακάμπη του Σούντγκρεν. Με ήρωα το Σούντγκρεν. Με ήρωα το Σούντγκρεν, ναι. Γιατί είναι αυτός που πέφτει κιόλας εκεί στο τέλος, στο χαμό που γίνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα. Σωστά. Κοιτάξτε, ήταν ένα πολύ ισορροπημένο ζευγάρι και στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο. Υπήρχαν κομμάτια μέσα στους αγώνες που κυριαρχούσε ή ο ένας ή ο άλλος. Ήταν βέβαιο ότι θα κρυθεί σε μια λεπτομέρεια. Ακόμα περισσότερο από το αυτογκόλ, που okay, στο τέλος της ημέρας αυτό το κρίνει, αλλά νομίζω πια έχει κουραστεί τόσο πολύ ο Ερυθρός Αστέρας και είχε αρχίσει να κυριαρχεί τόσο πολύ η Μακάμπη που θα ερχόταν αυτό το γκολ πιθανότατα στην παράταση, αν πηγαίναμε στην παράταση. Βέβαια στον πίσω ποδόσφαιρο είναι, οπότε δεν ξέρεις. Τέλος πάντων, ακόμα πιο κρίσιμο ενδεχομένως να είναι το σημείο του πρώτου ημιχρόνου στις καθυστερήσεις, εκεί που ο Ερυθρός Αστέρας έχει κυριαρχήσει απόλυτα, το έχει κάνει 2-0, η Μακάμπη δείχνει να τα έχει χαμένα. Τη κάνει δώρο πάλι ένα παίκτη του Ερυθρού Αστέρα την δυνατότητα να μπει στο μάτς με ένα αστείο πέναλτι με ένα χέρι στα καλά καθόμενα μετά από κόρνερ. Το εκτελεί το αστέρι της Μακάμπη ο Χατζίτζα, ο οποίος στο πρώτο μάτς έχει βγάλει και τις τρεις ασίστ στα τρία γκολ της Μακάμπη. Το πιάνει ο Μπόργιαν στο δεύτερο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, μένει το 2-0. Λες, okay, τώρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο πια για τη Μακάμπη να γυρίσει σε αυτό το μάτς και η ψυχολογία του Ερυθρού Αστέρα θα πάει στα ύψη. Και 30-40 δευτερόλεπτα μετά την επέμβαση του Μπόργιαν, ενώ είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του, τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου και ο διαιτητής έχει δείξει δύο, ο Ερυθρός Αστέρας μετά την επέμβαση του Μπόργιαν παίρνει την μπάλα και ξαφνικά πατάνε γκάζι 5-6 ποδοσφαιριστές να βγουν όλοι μπροστά με φοβερό σπρέντ να βάλουν και τρίτο γκολ. Ένας από αυτούς γλιστράει, χάλει την μπάλα στα καλά καθόμενα, την παίρνει ο Σούντγκρεν, βλέπει άδειο τοπίο γιατί όλοι έχουν ξεκινήσει το σπρέντ από τον Ερυθρό Αστέρα να βγουν μπροστά. Παρά το γεγονός είναι από τα 30 μέτρα, ακριβώς από τα 30 μέτρα, γιατί το μετρήσαμε στην τρισδιάστατη ανάλυση. Πιάνει μια βολίδα που ταξίδευε με 99 χιλιόμετρα την ώρα. Η μπάλα έχει πολλά φάλτσα. Περνάει δίπλα από το κορμί ενός κεντρικού αμυντικού και ο Μπόργιαν ξεγελιέται λιγάκι γιατί πιστεύει ότι ο αμυντικός του θα τη βρει την μπάλα και περιμένει να δει πού θα πάει μετά την επαφή. Ο αμυντικός δεν τη βρίσκει. Ο Μπόργιαν, ο τροματοφύλακας που έχει πιάσει πέναλτι 30 δευτερόλεπτα νωρίτερα, κάνει ένα βήμα προς τα δεξιά γιατί για κάποιο λόγο πιστεύει ότι η μπάλα θα πάει δεξιά. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά και τρώει ένα γκολ που στην εικόνα του μοιάζει πολύ αστείο για να το φάει ένα τροματοφύλακας από τα 30 μέτρα. Και εκεί που ήταν ήρωας 30 δευτερόλεπτα νωρίτερα πιάνοντας πέναλτι, έγινε μοιραίος 30 δευτερόλεπτα μετά τρώγοντας αυτό τον γκολ. Αυτό το 2-1 έφερε το μάτι στην απόλυτη ισορροπία, το έστειλε στην παράταση και άλλαξε όλη την ψυχολογία. Στο δεύτερο ημίχρονο η Μακάμπη ήταν πολύ καλύτερη, καμία σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Και εν τέλει έφτασε στο 2-2 με αυτό το απίθανο αυτό γκολ που λες στο 90. Ναι, και αντιδρά και πολύ ψύχρεμα ο παίκτης. Δηλαδή, το παγώνει βέβαια. Ναι, εκεί περιμένει να πέσει κάτω, ναι, να τραβάει, ναι, τα μαλλιά του. Πέφτουν οι άλλοι. Και αυτός είναι. Ναι, okay. Πέφτουν οι άλλοι. Αυτός νομίζω έχει πάθει τέτοιο σοκ. Ναι. Που δεν ξέρει πώς να εκφραστεί. Ναι, 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 ναι. Είναι αυτό που λέμε αποσβολωμένος. Ακριβώς αυτό.
Δεν μου λες τώρα, για να έχουμε 2-3 λεπτάκια, ο Ολυμπιακός τι έχει πάθει με Κορέα? Κάτι έχει γίνεται βρει... της Κορέας. Της Κορέας γίνεται, ναι. Φαίνεται πως θα πάρει και αυτόν τον δεύτερο Χουάνκ. Η αλήθεια είναι ότι ένας ποδοσφαιριστής που τον ήθελε καιρό, δηλαδή τουλάχιστον 10-15 μέρες, ή ξαναγραφτεί τότε, σε εκείνο το χρονικό σημείο αυτό το παιδί δεν το άκουγε το Ελλάδα, ούτε μέσω Νότιχαμ, δηλαδή να υπογράψει Νότιχαμ, να τον αγοράσει Νότιχαμ, να υπογράψει αυτήν για 3-4 χρόνια και να δανειστεί για ένα χρόνο στην Ελλάδα. Δεν το άκουγε τότε. Αλλαγή στο σκηνικό και το γεγονός ότι έρχεται οφείλεται στον άλλο Χουάνκ που ήρθε. Είναι συμπαίκτης στην εθνική ομάδα της Νότιας Κορέας, είναι πολύ καλοί φίλοι, γνωρίζονται χρόνια, και ο οποίος τον έψε τελικά ότι αξίζει τον κόπο να φύγει. Επιθετικός Ελλάδα, αυτός, έτσι. Επιθετικός. Είναι σεντερφόρ. Είναι σεντερφόρ. Καλά περνάω εδώ. Θα φύγει ο Χασάν πάλι. Θα φύγει ο Χασάν. Και νομίζω ότι αυτός έρχεται για βασικός. Παρά το γεγονός ότι το λέω γιατί ο Ελαραμπή ήταν το σύριαλ του καλοκαιριού και πήρε ένα μυθικό συμβόλαιο καθαρών χρημάτων 2 εκατομμυρία ευρώ το χρόνο. Μάλλον ο Κορμπεράν θέλει έναν πιο γρήγορο διαφορετικού τύπου φορ, σαν τον Χουάνγκ 2. Οπότε ο Χουάνγκ 2 φαίνεται πως έρχεται για βασικός. Αλλά τέλος πάντων, όλα αυτά θα δούμε στο γήπεδο. Ο Χασάν σίγουρα είναι αυτός που φεύγει. Τον Ολυμπιακό είχα προειδεάσει τον Κώστα όσο διάστημα έλειπε σε άδεια, ότι στις τελευταίες 10 μέρες μπορεί να γίνει το έλα να δεις και στο φύγε και στο έλα. Ναι. Δηλαδή ακόμα και ποδοσφαιριστές που δεν φανταζόμασταν, π.χ. Μανολάς. Και κατά την άποψή μου σήμερα που μιλάμε, το πιθανότερο σενάριο είναι να μην μείνει στον Ολυμπιακό. Να πάρει μεταγραφή. Προς τα εκεί, προς Ολυμπιακός... τα Σαουδική Αραβία, Εμιράτα κτλ. Πιθανότατα ναι. Ναι. Ο Ολυμπιακός εκτός από center four θα πάρει σίγουρα έναν ακόμη μεσοεπιθετικό. Δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα αν θα είναι δεκάρι ή εξτρέμ. Χωρίς να αποκλείω να πάρει δύο και δεκάρι και εξτρέμ. Θα πάρει σίγουρα στόπερ. Χωρίς να αποκλείω το ενδεχόμενο να πάρει δύο στόπερ. Αν φύγει ο Μανολάς μπορεί να πάρει δύο στόπερ. Ο ένας να είναι ο Ρέτσος, γιατί καθίσταται ανάγκη να αποκτήσει κανέναν Έλληνα ποδοσφαιριστή για να μπορεί να τον δηλώνει στην Ευρώπη. Και ο Ρέτσος εκτός από Έλληνας είναι και γηγενής. Και έναν ακόμη στη θέση του Μανολά. Δεν αποκλείεται να πάρει αριστερό μπακ, αν και κάνουν τώρα δεύτερες σκέψεις. Θυμίζω ο Ολυμπιακός έχει πάρει ήδη αριστερό μπακ, το Λάιτνερ, 2 εκατομμύρια ευρώ από το Ισραήλ. Δεν τον έχουμε δει ακόμα. Θυμίζω ότι στον Ολυμπιακό γύρισε ο Κούτρης, αριστερό μπακ. Γύρισε και ο Κούτρης, βέβαια, και έπαιξε προχθές. Ο οποίος έπαιξε προχθές βασικούς. Υπάρχει ο Ρέαμτσουκ και υπάρχει πιθανότητα ο Ολυμπιακός να πάρει αριστερό μπακ. Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, είτε θα δανειστεί ο Λάιτνερ που είναι 20-21 ετών παιδί, είτε αν είναι άλλου τύπου αριστερό μπακ πρωτοκλασάτου, θα σημαίνει ότι θα έχει έρθει πρόταση για το Ρέαμτσουκ, οπότε θα απολυθεί ο Ρέαμτσουκ. Έχει πολύ θέμα δηλαδή στις τελευταίες. Ναι, έχει πολύ θέμα και δεν συζητάω τώρα για τους κομμένους, αλλά για τους ενεργούς. Δηλαδή δεν συζητάω για τον Φορτούνη, για τον Ανδρούτσο, για τον... δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα φύγουν, είναι διάφορο. Ο Καρβάλιο βρήκε μια ομάδα, φεύγει. Ο Πεπέ βρήκε μια ομάδα, γιατί και αυτός ακόμα ήταν, πήγε στην Τουρκία. Αλλά έχει ακόμα κομμένους αρκετούς Ολυμπιακούς. Ο Χασάν πρέπει να φύγει. Χασάν. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτά. Έχει δρόμο ο Ολυμπιακός. Έχει μεταγραφή. Είπαμε μια εβδομάδα ακόμα, έτσι. Ή πάμε παραπάνω. Ναι, αν θέλει να τους δηλώσει στην Ευρώπη, μια εβδομάδα έχει ακόμα. Ναι. Θυμίζω στην Ελλάδα οι μεταγραφές είναι μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη. Και έχουμε και Μουντιάλ το Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Ναι. Δηλαδή για να δηλώσεις παίχτη στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν θες, μπορεί να τον πάρεις και του Σταυρού, 14 Σεπτέμβρη. Ευχαριστούμε, κύριε Τσόχο, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή δεν, άκουσα, δεν άκουσα Μόνικα σήμερα και αγχώθηκα. Είναι ήσυχη, είναι ήσυχη, γιατί βρέχει εδώ πολύ. Α, και δεν βγαίνει. Στην βροχή είμαστε, ναι. Δεν μασάμε λιγάκι. Δεν πουλάμε πολύ μούρι στην βροχή. Έγινε, Μιχάλη, ευχαριστώ. Για χαρά, να είσαι καλά.